Σήμερα είχαμε τη χαρά στην Ρόδο, στο νότιο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, να υποδεχθούμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια. Είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, των εκπροσώπων των δομών υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, προκειμένου να εμβαθύνουμε τη σχέση μας και να ζητήσουμε την συνένωση των δυνάμεων, ώστε σε αυτή την περίοδο που ξεκινάει η τουριστική περίοδος να είμαστε στην ίδια πλευρά. Καταφέραμε τα πάντα όλοι μαζί την πρώτη περίοδο και δώσαμε το μήνυμα στην Ευρώπη και στον κόσμο ότι είμαστε ο ασφαλέστερος τουριστικός προορισμός. Γι' αυτό παγκόσμια όλοι οι πολίτες του κόσμου θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, στη Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Οι προτάσεις που κατέθεσαν οι φορείς ήταν ρεαλιστικές και βιώσιμες και αναγνώρισε ο Υπουργός Υγείας τα θέματα των οδοντιάτρων, των φαρμακοποιών και των άλλων εκπροσώπων της υγείας και των γιατρών. Βασικό μήνυμα αυτή την περίοδο από την Ρόδο είναι ότι η Ρόδο στα Δωδεκάνησα και η Ελλάδα είναι ο ασφαλέστερος τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Θα πρέπει ξανά να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις σιώπες προκλήσεις. Ο Υπουργός Υγείας ανέδειξε το σχέδιο δράσης σε ενδεχόμενο κρούσμα που παρουσιαστεί σε όποιο νησί του Αιγαίου. Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα και θέλω να κάνω μια υπόμνηση ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε τις κατευθύνσεις ώστε να έχει αντανακλαστικά το σύστημα το κυβερνητικό του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Τουρισμού, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την λέλαπα που είναι η μοναδική στην ιστορία της ανθρωπότητας. Θέλω να τονίσω ότι εφόσον και όπου βρεθούν κρούσματα, η ελληνική πολιτεία καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας και φιλοξενίας των συνοδών συγγενών τους. Και το λέω αυτό από τη Ρόδο, την αυαρχίδα, όπως είπε ο Υπουργός, του ελληνικού τουρισμού, όταν παράλληλα Ευρωπαίοι επιτετραμένοι εμποδίζουν τους πολίτες τους να μετακινηθούν με το φόβο ότι δεν θα υπάρχει κάλυψη εξόδων να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Εμείς καλούμε στην Ελλάδα όλους τους πολίτες του κόσμου να έρθουν στην ασφαλέστερη γωνιά του πλανήτη, να περάσουν τις διακοπές τους και όλοι μαζί και φιλοξενία θα δείξουμε, στοργή και αγάπη, αλλά θα αισθάνονται και την ασφάλεια που δώσαμε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο το προηγούμενο διάστημα. Γνωρίζετε ότι από την πρώτη στιγμή κατέθεσα την πρότασή μου και την άποψή μου ότι είναι η δυσκολότερη περίοδος του τουρισμού σε όλη τη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ανακοίνωσε ότι θα υπάρχουν απώλειες εκατομμυρίων θέσεων εργασίας και οι απώλειες σε σχέση με τα έσοδα στη βάση της περσινής χρονιάς θα είναι πάνω από το 80%. Το ίδιο στην Ελλάδα πρέπει να πω ότι είναι η δυσκολότερη χρονιά και για τους εργαζόμενους και τους επαγγελματίες του τουρισμού και τις επιχειρήσεις. Είναι μια χρονιά που δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί. Η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, προσπάθησε να έχει τα αντανακλαστικά και τώρα που ξεκινάει η σεζόν να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε από όλο τον κόσμο επισκέπτες. Χάρηκα σήμερα που ερχόμουν με τους συναδέλφους μου βουλευτές και τον Υπουργό από την Αθήνα, που το αεροπλάνο του Εθνικού Αεραμεταφορέα ήταν σχεδόν γεμάτο. Όταν την περίοδο της κρίσης ήμουνα σχεδόν πάντα μόνος. Είναι ένα σημείο ενδεικτικό ότι ναι, από όλη την Ευρώπη έρχονται σιγά σιγά. Προς το παρόν θέλω να σας θυμίσω ότι οι επισκέπτες έρχονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στη Θεσσαλονίκη και από 1η Ιουλίου στα περιφερειακά αεροδρόμια και με τσάρτερ. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους tour operators και από τη διεθνή αγορά. Είμαι βέβαιος ότι αν αυτό το κρίσιμο διάστημα αυτής της περίοδου διαχειριστούμε τα κρούσματα και συνεχίζουμε να εκπέμπουμε το μήνυμα της ασφάλειας, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι πάρα πολύ καλός. Σύμφωνα με την τουριστική αγορά, προσδοκούμε σε ένα ποσοστό περίπου στο 30% σε σχέση με πέρσι.